στην οικογένεια και να αλλάξουμε σελίδα, να περάσουμε στο θέμα της 27χρονης δασκάλας, η οποία είχε κατηγορήσει επιχειρηματία από την Μύκονο για βιασμό και τώρα υπάρχει μια εξέλιξη μετά από πάρα πολύ καιρό. Το κορίτσι αυτό ξεκίνησε η υπόθεση αυτή πριν από ένα χρόνο, όπου γνώρισε μέσα από ένα διαδικτυακό παιχνίδι έναν νεαρό άνδρα, έναν 40χρονο επιχειρηματία. Βγήκανε, το κορίτσι κατήγγειλε ότι την κακοποίησε βάναυσα. Μάλιστα υπάρχουν κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική εκθέσταση, τα οποία δείχνουν ότι όντως το παιδί έχει κακοποιηθεί πάρα πολύ. Πήγε στην αστυνομία, δεν βρήκε τη βοήθεια που θα έπρεπε κατευθείαν από την αστυνομία και με τη βοήθεια του εισαγγελέα η υπόθεση αυτή προχώρησε και πριν από λίγες μέρες, 6 του μήνα, ο άνθρωπος αυτός προφυλακίστηκε. Είναι πλέον κρατούμενος. Το κορίτσι στις περιγραφές του αλλά και όσα διαπίστωσε ο ιατροδιακαστής στο κορμί του είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ βάναυσα. Κατηγορεί τον άνθρωπο αυτό για βαρύτατο βιασμό κατά εξακολούθηση και όχι μόνο έναν άνθρωπο. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Κανιάρη, δικηγόρο της 27χρονης. Καλή σας ημέρα. Καλή σας. Καλή σας μέρα κύριε Σκορδά, σε όλο το πάνελ. Καλημέρα σας. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Στη συνέχεια των όσων είπατε στον πρόλογο σας και αυτό που ανέφερε και ο κύριος Γουράκης, όντως είχαμε αυτή την εξέλιξη και βεβαίως δεν είναι ότι αισθανόμαστε διότι έχουμε την υποστήριξη της κατηγορίας υπέρ του θύματος. Αυτή είναι η θέση μας. Σε καμιά περίπτωση, ξέρετε, δεν αισθανόμαστε καλά όταν ένας άνθρωπος οδηγείται στις φυλακές. Όμως πρέπει ως υπερασπιστές και επειδή έχουμε την εντολή μας που βρίσκεται σε αυτή την τόσο δύσκολη, τραγική ψυχολογική κατάσταση, να έχουμε το μέρος σας και να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Κύριε Κανιάρη, το κορίτσι αυτό δεν βρήκε βοήθεια στην αστυνομία. Πείτε μας λίγο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην αρχή δεν βρήκε τη βοήθεια που έπρεπε στην αστυνομία. Δεν βρήκε από την αστυνομία και ξέρετε, δεν είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε καταγγελίες έτσι, αν θέλετε. Ελαφρά την καρδία. Όμως εδώ, επειδή και προσωπικά και οι συνεργάτες μου το αντιμετωπίσαμε και εμείς δύο μήνες μετά, εφόσον μας απευθύνθηκε η νεαρή καθηγήτρια, ξέρετε, και εμείς νιώσαμε, δεχτήκαμε την ίδια συμπεριφορά από την αστυνομία. Και το λέω, τι σημαίνει αυτό, δεν ονομάζω κάποιον. Λίγο να το καταλάβουμε, τι σημαίνει δεν δέχομαι βοήθεια. Πηγαίνω στο αστυνομικό τμήμα εκείνη την ώρα, δηλαδή μετά το συμβάν. Το τραγικό συμβάν, πηγαίνω εκείνη την ώρα στην αστυνομία και ζητώ βοήθεια και καταθέτω. Για να είμαι συνεπής, κυρία Σκορδά, πήγε την τρίτη μέρα. Την τρίτη μέρα. Ωραία. Όχι, απλώς για να το καταλάβω. Και τι, πώς εισφερθήκανε. Ότι εκεί το είδαν μόνο με αυτά που αναφέρατε προηγουμένως στην εκπομπή σας και που ανέφερε ο Άγγελος Σουδουράκης. Μόνο διαγυμνού οφθαλμού. Τα χτυπήματα είναι τόσα πολλά, οι εκχυμώσεις της ιατροδικαστικής από την κυρία Χριστίνα Τσάκωνα είναι τέτοιες που θα διέβλεπαν ακριβώς το κίνδυνο της ζωής της κιόλας. Μόνο και μόνο από αυτό. Άρα την απέτρεψαν, απαξίωσαν την καταγγελία. Την απέτρεψαν, και όταν επανήλθαμε εμείς. Δεν σας άκουσα, κύριε Σκορδά. Τι εννοείται την απέτρεψαν, της είπανε πήγαινε στο σπίτι σου να μην κάνεις καταγγελία, να μην δώσεις κατάθεση, να μην πεθεί η ιατροδικαστική. Έδωσε μια απλή κατάθεση. Ξέχνατο, της είπανε. Μια πολύ απλή κατάθεση, χωρίς όμως να έχει το περιεχόμενο που η ίδια επιδίωκε να καταθέσει στην αστυνομία. Ήταν ένα είδος, αν θέλετε, ένας τύπος καταγγελίας. Έφυγε. Κατόπιν αυτού, όταν ήρθε σε εμάς δύο μήνες αργότερα και αναζητήσαμε πού βρίσκεται η δικογραφία, τι ακριβώς έχει γίνει, είδαμε ότι ήμασταν στο μηδέν. Άρχισαμε τη διαδικασία και με την παρέμβαση του κυρίου Εισαγγελέως δόθηκε κατεπίγουσα παραγγελία. Χαρακτήρισε την πράξη ως βιασμό κακουργηματική και έτσι άρχισε η διαδικασία να συντίθεται η δικογραφία. Την ανέλαβε ο ανακριτής και φτάσαμε μετά από έναν χρόνο, διότι ο άνθρωπος αυτός που είναι σήμερα προσωρινός κρατούμενος, εννοείται ότι ήταν ελεύθερος, δεν είχε βγει ένταμα συλλήψεως. Ο ανακριτής έδωσε 2-3 προθεσμίες στους συνηγόρους, σε αξιόλογους συνηγόρους που τον υπερασπίζονταν και τον υπερασπίζονται. Πήραν προθεσμίες, έκαναν τις δικές τους ενστάσεις. Εν τέλει, πριν από λίγες ημέρες, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακριτού, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση. Διότι με αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως, εδώ έχουμε μια περίπτωση, έχουμε μια σκιαγράφηση ενός προφίλ ανθρώπου, αν θέλετε, που διακατέχεται από ένστικτα βία, από βία γεννητήσια ένστικτα. Να και ακούσουμε λίγο και την πλευρά. Γιατί οφείλουμε άλλη, να το καταγράψουμε. Γιατί έχεις μιλήσει με τους συνηγόρους. Ακριβώς ότι ο
προφυλακισμένος επιχειρηματίας. Πάντως, αρνείται κατηγορηματικά την πράξη την οποία που του αποδίδεται και το βιασμό και προσπαθεί να εξηγήσει και στα απολογητικά του υπομνήματα και σε όσα ισχυρίστηκε μπροστά στον ανακριτή ότι η κοπέλα είναι αυτή η οποία επιδίωξε το ραντεβού και ό,τι έγινε, έγινε με την απόλυτη συνένεσή της. Κύριε Κανιάρη, καταλαβαίνω ότι κάνετε εξαιρετικά τη δουλειά σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κανιάρη. Όχι, Θεοδόση μου, θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Από τον τρόπο που μιλάτε και από τη στάση σας καταλαβαίνουμε ότι ό,τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε για την εντολέα σας θα το κάνετε με πολύ σωστό τρόπο. Φυσικά, είμαστε υποχρεωμένοι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Λίγο να μείνει κάτι από αυτή την ιστορία, αν μου επιτρέπετε να το πάω κάπου αλλού. Θεοδόση μου, ναι. Μου συμβαίνει εμένα κάτι και πηγαίνω στην αστυνομία. Μπορείς λίγο να ενημερώσεις και εμένα και όλο τον κόσμο και γυναίκες και άντρες, ποιο είναι το χρέος της αστυνομίας, ποια είναι τα βήματα. Να μας πούνε ναι, πώς σας λένε αστυνομική ταυτότητα και μετά φύγετε, κυρία μου. Αυτή είναι η διαδικασία. Το χρέος τους είναι. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Το χρέος, παύλα καθήκον, είναι το εξής. Να πάρουν πλήρη κατάθεση, να διερευνήσουν την υπόθεση, να συντάξουν δικογραφία και να την πάνε στον εισαγγελέα τη δικογραφία αν έχει παρέλθει το αυτόφορο και δεν μπορούν να προβούν σε σύλληψη. Αυτή η διαδικασία. Λέω, ναι, ήταν εγώ στο λέω σημείο τι πρέπει να κάνουν. Δυστυχώς όμως, στα 30 χρόνια που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, το έχω συναντήσει κι άλλες φορές. Δεν πρέπει να καλέσουν να πούνε στην κοπέλα, κάποιος δεν πρέπει να συμβουλεύσει την κοπέλα ή το αγόρι. Δεν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν. Ό,τι πρέπει να κάνει, να πάει στο νοσοκομείο. Έτσι. Πρώτα απ' όλα να δουν αν είναι καλά, να γίνουν κάποιες ιατροδικαστικές. Να ενημερώσουν τις δικαστικές αρχές άμεσα. Ωραία, για την κατάθεση που έχουν πάρει. Αυτό τι σημαίνει. Όταν δεν γίνεται αυτό, σημαίνει ότι μάλλον οι αστυνομικοί στους οποίους απευθύνθηκε η 27χρονη που υπέστη όλο αυτό, δυστυχώς δεν έκαναν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Με συγχωρείτε, αλλά θα σας το πω και αυτό το ξαναείδα στο έγκλημα της Ρόδου με τη φοιτήτρια που πριν τη δολοφονία της, μήνες πριν, είχε καταγγείλει βιασμό. Και της λέγανε οι αστυνομικοί τότε στη Ρόδο, εντάξει, αυτό θα το δούμε. Καταλάβατε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όμως όλοι οι αστυνομικοί λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αν είναι δυνατόν. Έτσι. Και ίσα ίσα τις περισσότερες φορές θέλουν να κάνουν και περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Και δεν μπορούν εξαιτίας κάποιων νομικών διαδικασιών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολύ σωστή παρατήρηση. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Τι να κάνουμε. Και εμείς πιστεύουμε, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι η αστυνομία επιτελεί πολύ σημαντικό έργο προς Θεού. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση, όχι γενικά και αόριστα. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω στο έργο της αστυνομίας. Εδώ όμως έχουμε αυτή την εξαίρεση, όπως είπε και ο κύριος Θεοδοσφάνου, που η γυναίκα έπεσε. Ίσως ήταν άτυχη εκεί που απευθύνθηκε. Όμως, και γι' αυτό πρέπει να αναδεικνύεται, για να μην αμαυρίζεται και ένας ολόκληρος κλάδος που προσπαθεί. Σε καμία και δεν μιλάω για τα γεγονότα έξω, βεβαίως, μιλάω για τους ανθρώπους που είναι εκεί και πας και λες τον πόνο σου και προσπαθούν να βοηθήσουν. Απλώς βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση η κοπέλα, γιατί την είχε περιαγάγει σε μια κατάσταση πλήρους αδυναμίας, ακόμα και να αντιδράσει. Για να υποστεί όλα αυτά τα χτυπήματα και όλες αυτές τις εκκυμώσεις σε όλο της το σώμα, φανταστείτε σε τι σοκ ήταν και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άλλωστε, και μόνο επειδή οι δικηγόροι δεν αποφασίζουμε για προφυλακίσεις ή αποφυλακίσεις των εντολέων μας, αυτό αποφασίστηκε από δικαστικούς λειτουργούς και τα λέει όλα, νομίζω, κάτι περισσότερο οι άνθρωποι αυτοί θα είδαν για να πάρουν αυτή την απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή ανάσταση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.